Το λόγο έχει ο υποψήφιος Δήμαρχος Λιβαδιάς με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, Κοτσικώνας Νόντας. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι γνωστό, έχουμε ένα πλεονέκτημα εδώ στη Λιβαδιά. Είναι από εδώ ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, το οποίο μας τιμά, στηρίζει και το ψηφοδέλτιο του κόμματος στον νομό συνεχώς. Έχουμε τώρα και μία ακόμα τιμή, το Γιάννη το Βάγκο, που κοσμεί το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος και οπωσδήποτε θα πρέπει να το στηρίξουμε. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, οι εκλογές γίνονται σε ένα ιδιαίτερα εχθρικό περιβάλλον για το λαό, όπως το ξέρουμε, το βιώνουμε όλοι, έχει παγιωθεί εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον. Όλα αυτά που βιώνουμε είναι στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που υπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματιών, αδιαφορώντας για τις συνθήκες επιβίωσης του λαού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μια συμβιβασμένη τοπική διοίκηση έχει ως ρόλο να υλοποιεί την κεντρική πολιτική στον τόπο της. Αναλαμβάνει κρατικές έως πρότινος αρμοδιότητας, χωρίς όμως τους αντίστοιχους πόρους. Μετακυλεί τα βάρη στις πλάτες των δημοτών, λειτουργώντας ανταποδοτικά. Ο νέος νόμος κλεισθένει σένα, προβλέπει και αποσκοπεί οι όποιες υποχρεώσεις των Δήμων να καλύπτονται από την ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα και όχι για την κάλυψη των αυξημένων λαϊκών αναγκών. Η κυρίαρχη πολιτική αντίληψη που υιοθετείται από όλες τις άλλες τις δημοτικές παρατάξεις αποδέχεται την ανταποδοτικότητα για έργα και υπηρεσίες, αλλά και την αντιδραστική λογική του κόστους ωφέλους για έργα, και σε αυτή τη λογική είναι που συντλίβονται οι ανάγκες των δημοτών. Σας καλούμε λοιπόν, καλούμε όλο το λαό του Δήμου μας να στηριχτεί στην εμπειρία του, να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Καταδικάστε τις κυβερνητικές πολιτικές που μας οδήγησαν στη φτωχοποίηση και καταψηφίστε τους τοπικούς εκφραστές της. Γιατί δεν είναι άμεροι ευθυνών, αφού έχουν βγει από τα σπλάχνα των κομμάτων που ευθύνονται για την κατάντια του λαού και του τόπου μας. Γιατί έχουν δώσει δείγματα γραφής όλα τα προηγούμενα χρόνια, ασκώντας διοίκηση είτε στο Δήμο είτε στην Περιφέρεια. Χέρι-χέρι στηρίζουν και υλοποιούν τις αντιλαϊκές πολιτικές που βιώνουμε και τσακίζει τη ζωή μας. Γυρίστε την πλάτη σας στις παρατάξεις και τα κόμματα που έχουν βάλει τη δική τους πλάτη στην εφαρμογή μέτρων αντιλαϊκών. Σε αυτούς που ψήφισαν τα μνημόνια και σε αυτούς που τα υλοποίησαν σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο χωρίς την παραμικρή αντίδραση. Αγνοήστε τα κάθε λογής προεκλογικά ταξίματα που ήδη, το ξέρετε, έχουν πέσει στην προεκλογική ατζέντα από υποψήφιους και τοπικούς παράγοντες και παραγοντίσκους. Αποσκοπούν στην εξαγορά συνειδήσεων και στην υφαρπαγή της ψήφου σας μέσω κάθε είδους πιέσεων, υποσχέσεων, ρουσφετιών, ακόμα και εκβιασμών. Τα μεγάλα λόγια για δίθεν ανάπτυξη του Δήμου έχουν κίνητρα από προσανατολιστικά και ψηφοθυρικά. Εννοούν ανάπτυξη για τους λίγους, σε βάρος των πολλών. Σημαίνουν πλήρη εφαρμογή όλων των αντιλαϊκών αποφάσεων και σχεδιασμών. Σημαίνουν ακόμα μεγαλύτερο χτύπημα των εργαζομένων και της λαϊκής οικογένειας. Οι επιθέσεις αγάπης και τα περί ακομάτισης αυτοδιοίκησης, Δήμου ανεξάρτητου, αυτόνομου, που όψιμα ανακάλυψαν, αν και είναι πρωτοκλασάτα κομματικά στελέχη, στόχο έχουν βεβαίως να καλλιεργήσουν αυταπάτες.
να αποκρύψουν το ρόλο των εκάστοτε κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων που τη θεωρούν μονόδρομο και τελικά να αποσπάσουν για ακόμα μια φορά την ψήφο σας. Κάτω από το φιλολαϊκό τους προσωπείο εναρμονίζονται πλήρως με κάθε αντιλαϊκή πολιτική όσο σταθερά έκαναν και κάνουν, όσο διοικούσαν και διοικούν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θυμηθείτε ποιοι ήταν δίπλα σας σε κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα και συμπορευτείτε με τη λαϊκή συσπήρωση. Μπροστά στις εκλογές του Μάη, επιλέξτε αυτούς που ζητάν την ψήφο σας, αφού αναρωτηθείτε αν θέλετε δήμαρχο και δημοτική αρχή υπηρέτες των μεγαλοσυμφερόντων και της εκάστοτε κυβέρνησης ή αγωνιστές που θα στηρίζουν το λαό και τις ανάγκες του. Λαϊκή συσπήρωση, ενότητα και δράση με βάση τα κοινά συμφέροντα της λαϊκής οικογένειας που μαστίζεται ενάντια στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τα πολιτικά του στηρίγματα σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Η ανάδειξη της λαϊκής συσπήρωσης Λιβαδιάς σε δημοτική αρχή είναι η μόνη εγγύηση ότι τα συμφέροντα των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, της νεολαίας, όλων αυτών δηλαδή των απλών ανθρώπων που πλήττονται, τα συμφέροντα αυτών θα μπαίνουν στο προσκήνιο. Εμείς προτάσουμε τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των λίγων. Δεν συμβιβαζόμαστε στη λογική του «τίποτα δεν γίνεται». Προβάλλουμε λοιπόν τα κύρια θεσμικά αιτήματά μας για τη λειτουργία των Δήμων, τόσο με βάση τις ανάγκες του λαού που παράγει τον πλούτο και δικαιούται να τον απολαμβάνει, αλλά και με βάση τις σημερινές δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, και απαιτούμε πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών δαπανών και αναγκών του Δήμου. Να λυθεί το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων με ευθύνη και χρηματοδότηση από το κράτος. Να αποδοθεί το σύνολο των πόρων που έχουν θεσπιστεί για τους Δήμους και των οφειλόμενων σε αυτούς που τα παρακρατάν παράνομα. Κατάργηση όλου του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου, κράτη και του κλεισθένη τώρα, που μετατρέπει τους Δήμους σε μακρύ χέρι του κράτους. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ικανό να καλύψει τα αναγκαία έργα υποδομής σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων με αντίστοιχα έργα που θα κρίνονται επιλέξιμα όμως. Κατάργηση του αντιλαϊκού θεσμού της ανταποδοτικότητας των τελών, των αρδευτικών τελών, της αποχέτευσης και της ίδρυυσης. Προστασία των ελεύθερων χώρων και των δασών από την ιδιωτικοποίηση και εμπαρευματοποίηση. Πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού σε όλους τους δημοτικούς τομείς με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δημόσια δωρεάν παιδεία που θα μορφώνει τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών και όλου του λαού. Παιδικούς σταθμούς με μόνιμους παιδαγωγούς χωρίς τροφεία. Δωρεάν σύγχρονες παροχές υγείας με αναβαθμισμένο νοσοκομείο και λειτουργία ιατρείων στα μεγάλα χωριά του Δήμου μας. Συμπολίτησες, συμπολίτες, εμείς η διαφορά μας με όλους τους άλλους είναι ότι δεν υποσχόμαστε λύσεις με τη λογική της ανάθεσης. Οργανώνουμε τους αγώνες του λαού και είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε μπροστά σε αυτούς. Ο Δήμος Λιβαδιάς, με τη λαϊκή συσπήρωση στη διοίκησή του, θα ασκεί ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση. Στόχος μας είναι ο Δήμος να επιτελεί κοινωνικό ρόλο, να μεριμνά για την επιβίωση του λαού. Δεν ισχυριζόμαστε βέβαια ότι μπορούμε να κάνουμε τη Λιβαδιά φιλολαϊκή όαση, μέσα μάλιστα σε αυτό το αντιλαϊκό περιβάλλον που βιώνουμε. Όπου όμως βρίσκουμε μία χαραμάδα, δεν πρόκειται να την αφήνουμε ανεκμετάλλευτη. Όσο μπορούμε, με το μικρό, το μεγαλύτερο, θα κάνουμε αυτό που περνά από το χέρι μας για να βρει διέξοδο ο λιβαδίτικος λαός, τον οποίο δεσμευόμαστε να υπηρετούμε. Δεν συμμετέχουμε βέβαια στο κάλπικο και ανέξοδο προεκλογικό πληστηριασμό υποσχέσεων και έργων. Ιεραρχούμε όμως
τις προτεραιότητες του Δήμου μας και σας καλούμε να διεκδικήσουμε. Προστασία των ανέργων και των φτωχών οικογενειών για τα δικαιώματα της νεολαίας, τις ανάγκες των νέων ζευγαριών της τρίτης ηλικίας, των ΑΜΕΑ. Υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας και της ανθρώπινης διαβίωσης. Μέριμνα για την αλληλεγγύη του λαού και ταυτόχρονα οργάνωση της πάλης του. Εξασφάλιση της λειτουργίας και ανάπτυξης των δημοτικών κοινωνικών δομών με σύγχρονες δωρεάν παροχές και υπηρεσίες για όλους όσους δυστυχώς τις χρειάζονται. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και φόρους, των μακροχρόνια ανέργων, των πολύτεχνων, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των ΑΜΕΑ και μείωση για τους υπόλοιπους. Σύγχρονο αρδευτικό σύστημα, περιορισμό του κόστους της πρωτογενούς παραγωγής των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, υγιεινά και φθηνά αγροτικά προϊόντα στους καταναλωτές. Σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο σε όλον τον δημοτικό ιστό. Στήριξη των χωριών ενάντια στην αποδυνάμωσή τους. Χωροταξικό σχεδιασμό με προτεραιότητα την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και σεβασμό στο περιβάλλον. Προστασία και ανάδειξη των ορεινών όγκων του Παρνασσού και του Ελικόνα, καθώς και του Κορινθιακού κόλπου σε όφελος του λαού και όχι για την εκμετάλλευση από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Σύγχρονες δημοτικές υπηρεσίες στην πόλη και στα χωριά. Δωρεάν συμμετοχή σε προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού. Σύγχρονους τόπους αναψυχής και παιδικές χαρές. Αξιοποίηση της τεχνολογίας στο κρίσιμο και φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, δηλαδή πρόληψη της παραγωγής τους, ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή σε χωριστά ρεύματα των συσκευασιών, των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού, καθώς και του οργανικού κλάσματος με κομποστοποίηση ενάντια στην λογική της επιχειρηματικότητας και εμπορευματοποίησης που σημαίνει νέα επιπλέον βάρη στις πλάτες του λαού μέσω των δημοτικών τελών. Αξιοποίηση της ιστορίας και της πολιτικής κληρονομιάς μας με προτεραιότητα στα ιστορικά μνημεία αλλά και την ανάδειξη της Έρκυνας σε όλο το μήκος της. Καθαρά δίκτυα ίδρευσης και ασφαλές αποχετευτικό συνδεδεμένο με νέους βιολογικούς καθαρισμούς που είναι απαραίτητο να κατασκευαστούν. Καθημερινή μάχη στην αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών σε συνεργασία με το ΕΣΥΝ. Έμπρακτη σύρριξη του συμβουλευτικού σταθμού του ΚΕΘΕΑ που λειτουργεί στη Λιβαδιά τα τελευταία χρόνια με τη δική μας καθοριστική παρέμβαση και διεκδίκηση μονάδας απεξάρτησης στεγνού θεραπευτικού προγράμματος. Αναλυτικά τη διακήρυξή μας, τις θέσεις μας θα τις παρουσιάσουμε στις 17 του μηνός αυτού στον κινηματογράφο Φίλιππος. Ταυτόχρονα την ίδια μέρα θα παρουσιάσουμε και το σύνολο του ψηφοδελτίου μας. Φίλοι και φίλες, η λαϊκή συσπήρωση Λιβαδιάς είναι δυναμικά στο προσκήνιο και δεν κινείται παρασκηνιακά, ούτε με κρυφά χαρτιά και κάλπικες υποσχέσεις. Ποτέ δεν κρυφτήκαμε πίσω από τίτλους ανεξαρτησίας, γιατί εμείς δεν τρεπόμαστε για τις πολιτικές που υπηρετούμε και που έχουν σαν γνώμονα την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών, το λέμε και το ξαναλέμε. Συσπυρωνόμαστε γύρω από την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ και στο πλαίσιο αυτό δρούμε, προσπαθώντας να αναδείξουμε κάθε πρόβλημα σε συνδυασμό με αιτήματα βελτίωσης της ζωής του λαού μας. Οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι νέοι ενωνόμαστε με βάση τις κοινές μας επιδιώξεις. Προσδιορίζουμε τον αντίπαλό μας, που είναι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τα πολιτικά του στηρίγματα. Με αυτούς θα τα βάλουμε, δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε με το ένα χέρι να θέλουμε να λυθούν τα προβλήματα στον τόπο μας και με το άλλο να ενισχύουμε αυτούς που τα δημιουργούν. Έχουμε πετύχει στο ψηφοδέλτιό μας πλατιά συσπήρωση με ανθρώπους αγωνιστές και ριζοσπάστες
έντιμους και άφθαρτους που συνεργάζονται μαζί μας. Το ψηφοδέλτιό μας αποτελείται από ανιδιοτελείς αγωνιστές της προσφοράς για τον συνάνθρωπο και για μια καλύτερη κοινωνία. Για να απελευθερώσουμε τη δύναμη που έχει ο λαός στα χέρια του και να πάμε τη ζωή μπροστά. Μαζί ανατρέβουμε το κατεστημένο και τους συσχετισμούς στο Δήμο Λιβαδιάς. Η ελπίδα βρίσκεται εδώ. Αγκαλιάζουμε το βασανισμένο, του δίνουμε το χέρι να σταθεί στα πόδια του, να αντισταθεί, να διεκδικήσει το δίκιο του. Στο έργο αυτό που ενηρευόμαστε και σχεδιάζουμε, πρωταγωνιστής είναι ο λαός και χορηγός οι αγώνες του. Αυτόν το Δήμο Λιβαδιάς θέλουμε και μπορούμε να έχουμε. Πάρτε τώρα τις αποφάσεις σας. Στηρίξε ΚΚΕ παντού. Στηρίξε λαϊκή συσπήρωση παντού, στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Σας ευχαριστώ.